ψυχρός φωνιάς. Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του πρώτου ρομποτικού οχήματος μάχης, ο Αμερικανικός στρατός. Η Αμερικανική εταιρεία HDT Global λοιπόν ανακοίνωσε πως ο Αμερικανικός στρατός επέλεξε το πρωτότυπο του οχήματος Wolf-X για να υποστηρίξει ένα εν εξελίξεις στρατιωτικό πρόγραμμα που στόχο έχει να αποκτήσουν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ένα νέο ρομποτικό όχημα μάχης. Το πρόγραμμα ονομάζεται Robotic Command Vehicle, δηλαδή RCV. Το RCV είναι ένα μη επανδρωμένο σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου, δηλαδή τηλεκατευθυνόμενο, που αναπτύσσεται από την βρετανική αμυντική εταιρεία Buy Systems σε συνεργασία με την εταιρεία McCue Inc., η οποία προσφέρει λύσεις στον τομέα της μηχανικής και εδρεύει στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Οι εταιρείες General Dynamics, Textron Systems και Oshkosh Defense συμμετέχουν και αυτές στο εν λόγω πρόγραμμα. Κατά την διάρκεια της αρχικής φάσης του προγράμματος, η ομάδα των εταιριών αυτών ζητήθηκε να παραδώσει δύο πρωτότυπα μέχρι το 2024. Μία ομάδα θα επιλεχθεί για να τελειοποιήσει τον σχεδιασμό του οχήματος και να παραδώσει έως και 9 πρωτότυπα του συστήματος. Είμαστε χαρούμενοι που το σύστημα Wolf-X επιλέχθηκε για την πρώτη φάση δοκιμής και αξιολόγησης του προγράμματος RCV, δήλωσε ο Διευθύνοντας Σύμβουλος και Πρόεδρος εταιρείας HDT Global, Kevin McSweeney. Η HDT Global ηγείται για περισσότερα από 12 χρόνια την παγκόσμια ανάπτυξη πρωτότυπων ρομποτικών λύσεων, ενώ το Wolf-X αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή μας στην επίλυση περίπλοκων προβλημάτων και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συναντούν οι πολεμιστές μας στο σημερινό πεδίο της μάχης. Το Wolf-X αποτελεί μια μοναδική και καινοτόμα λύση που παραδίδει αξιόπιστη υπερσύγχρονη τεχνολογία με ανταποκρίσιμη και ακριβή φωνικότητα στο πεδίο της μάχης. Το όχημα 8x8 των Αμερικανών επιστημόνων διαθέτει έναν μαχητικό σχεδιασμό, χαρακτηριστικό που το καθιστά ικανό για μεταφορές ακόμη και μέσω ελικοπτέρων τύπου CH-47 DC-NU. Παράλληλα, ο προηγμένος σχηματισμός του Wolf-X επιτρέπει στο σύστημα να ενσωματώνει μια ισχυρή θωράκιση και να μεταφέρει ένα όπλο τύπου MK-44 διαμετρήματος 30 χιλιοστών. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.